Δικτικό ο ίδιο ο Γενικό Εισαγγελέα με αποκλειστικέ δηλώσει του στο Σύγμα. Πάμε στην Ένωση Σύνταξη και στην Πέτρα Αργυρού. Καθώ στην υπόθεση παρεμβάλλεται και έκθεση του Δισία Μιχαηλίδη για τη φρούρηση πολιτικών προσώπων. Και τα επιδόματα σε κρατικού αξιωματούχου. Πέτρα ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Όντω, Χρήσανθε η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Σοκράτη Χάσικο και Γενικό Ελεγκτή. Σηματοδότησε το άνοιγμα του κουτιού τη Παντόρα, επαναφέροντα το φω αγγυλώσει και κακώ έχοντα τη διαχείριση των χρημάτων του φορολογούμενου πολίτη. Να τα πάρουμε όμω ένα-ένα για να γινόμαστε πιο κατανοητοί. Πρώτον, η αντιπαράθεση Χάσικο-Οδησία πήρε από χθε μια διαφορετική τροπή, όταν είδαν το φω τη δημοσιότητα οι νομικέ απόψει του δικηγόρου του κ. Χάσικου, του κ. Αλεκου Μαρκίδη. Για τον νόμο περί ασυμβίβαστού, στη βάση του οποίου η Επιτροπή Διερεύνηση Ασυμβίβαστού διερευνά την υπόθεση ενοικία ειστήριου συμφερόντων του Υπουργού Εσωτερικών στην, πολι... στην πολιτική αεροπορία. αεροπορία. Ναι. Τώρα, ο, Γεν... ο Αλέκο Μαρκίδη, υποστηρίζοντα ότι ο πελάτη του δεν παραβίασε τον νόμο περί ασυμβίβαστού, επικαλείται απουσία κανονισμών που υποστηρίζουν τον νόμο και προειδοποιεί την Επιτροπή Διερεύνηση Ασυμβίβαστού περί τη εγκυρότητα τη απόφαση τη. Συγκεκριμένα, ο Αλέκο Μαρκίδη αποδεικνύει στην Επιτροπή ότι δεν μπορεί νόμιμα να διενεργήσει οποιαδήποτε έρευνα και να εκδώσει οποιονδήποτε πόρισμα. Ε, Σημειωτέω, Χρήσταστε, ότι η διαδικασία εξέταση τη καταγγελία του Γενικού Ελεκτή βρίσκεται σε εξέλιξη και σύμφωνα με πληροφορίε του ΣΥΓΜΑ είναι η πρώτη φορά από τη συστάσεώ τη το 2010 που κρατικό αξιωματούχο αρνείται παραβίαση του ασυμβίβαστου. Άρα σε όλε τι προηγούμενε φορέ υπήρχε μια συμμόρφωση τροποποιήσεων. Υπήρχε έτσι. παραδοχή και συμμόρφωση ακριβώς. Συμόρφωση. Ναι. Τώρα. Α, μοιάζει να είναι μήλωση η υπόθεση αυτή. Ε. Ναι. Αυτό ε, βεβαίως βεβαίω είναι και κάτι που θα διαφανεί στην πορεία. Πάντω, ο Γενικό Αγγελέα Κώστας Κληρίδη παρεμβαίνει στην αντιπαράθεση και με αποκλειστικέ του δηλώσει στο ΣΥΓΜΑ ξεκαθαρίζει επί τη νομική διαλκυστίνδα ότι δεδομένου ότι το θέμα που προέκυψε με τις καταγγελίες περί ασυμβίβαστου βρίσκεται και εκρεμή ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, θα πρέπει να αποφεύγονται, λέγει ο Κώστας Κληρίδης, οι οποιασδήποτε δημόσιες δηλώσεις, οι οποίες δυνατόν να τίνουν, να επηρεάσουν τη διεξαγόμενη διαδικασία. Η Επιτροπή πρέπει να αφαιθεί απερίσπαστη υποδεικνή, να διεξαγάγει το έργο της και οποιασδήποτε τοποθετήσει από εμπλεκόμενα πρόσωπα πρέπει να τίθενται ενώπιον τη και όχι προς δημόσια συζήτηση. Επομένως... Ο Γενικό Εισαγγελά στην ουσία απευθύνει έκκληση να αφαιθεί η Επιτροπή να κάνει τη δουλειά τη χωρί προσκόμματα. Ναι, έτσι ακριβώ. Και μάλιστα επ' αυτού τη Δευτέρα συνέρχεται η λόγω Επιτροπή. Νομική κύκλη πάντω επισήμανα στο Σίγμα πω η Επιτροπή Διαρεύνηση Ασυμβίβαστου, τη οποία ηγείται ο πρώην δικαστή Ανδρέα Αγρότη, λειτουργεί κατά αντίστοιχο τρόπο με τι Ιωνίδικαστικέ Επιτροπέ. Η απόφασή τη δυνατόν όμω και να προσβληθεί στο διοικητικό δικαστήριο. Βεβαίω, Χρήσαν Θεόλα θα ήταν πιο ξεκάθαρα εάν οι βουλευτέ μα για του δικού του ασυμβίβαστους εντό και εκτό εισαγωγικών λόγου δεν κρατούσαν του κανονισμού στα συρτάρια του για μία πενταετία. Διότι το προκλητικό τη υπόθεση είναι ότι οι κανονισμοί Έτσι. υπάρχουν μεν, αλλά η Βουλή εδώ και πέντε χρόνια δεν του έχει ψηφίσει. Είναι έτοιμη και εδώ και πέντε χρόνια εκκρεμεί η ψήφισή του. Τώρα, ε, είπαμε και πριν ότι αυτή η αντιπαράθεση έφερε ένα κύκλο παράπλευρων διαφορετικών ζητημάτων, μεταξύ των οποίων... Και αυτό το επαναλαμβανόμενο θέμα με τα επιδόματα των αξιωματούχων. Ε? Ναι, ναι, διότι προσέλαβε το όλο θέμα και πολιτικέ διαστάσει, με τον βουλευτή Γιώργο Περδίκη να θεωρείται υπέτειο για τι έρευνε του Γενικού Ελεγκτή κατά του Υπουργού Εσωτερικών. Πάντω, το πρωί ο Δυσσέα Μιχαηλίδη έδωσε στη δημοσιότητα την έκθεσή του για τα επιδόματα τα οποία λαμβάνουν βουλευτέ, κρατικοί αξιωματούχοι και πολιτικά πρόσωπα και αφορούν φρούρηση, οδηγού και γραμματή. Η έκθεση Μιχαηλίδη τροποντινά απαλλάσσει τον Γιώργο Περδίκη, ενώ Επαναφέρει στην επιφάνεια τα επιδόματα που λαμβάνουν πρώην πρόεδρε τη Βουλή και η χείρα σύζυγο πρώην πρόεδρου τη Δημοκρατία για φρούρηση και οδηγού. Ο Γενικό Ελεκτή, και αυτό είναι που επιβάλλεται, αν θέλει απόψε να αναδείξουμε, θεωρεί ότι η φρούρηση πολιτικών προσώπων πρέπει να γίνεται εφόσον σταθμίζονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που δυνα... τον να διατρέξει και όχι να θεωρείται δικαίωμα των πολιτικών προσώπων. Το Υπουργείο Δικαιοσύνη, ωστόσο, έσπευσε το απόγευμα να ξεκαθαρίσει ότι σε αυτή τη η βάση ακριβώς το Υπουργικό Συμβούλιο είναι που αποφασίζει. Ε, Βεβαίω, ο Γενικός Ελεκτής υποδεικνύει επίσης ότι τα επιδόματα πρέπει να δικαιολογούνται με την κατάθεση αποδεικτικών στοιχείων και να μην υπερβαίνουν το πραγματικό κόστος των υπηρεσιών. Είναι δε πασίφανες ότι παρά τις προσπάθειες του παρελθόντος παραμένει ανεξέλεκτη η όλη η κατάσταση. Βέβαια.